Καλημέρα στον Υφυπουργό Εργασία, στον κύριο Νότι Μηταράκη. Καλημέρα, Υπουργέ μου. Καλή σας μέρα. Καλή σχολική χρονιά σε όλα τα παιδιά που ξεκινάνε σήμερα. Και ελπίζω προβλήματα σαν αυτό που είδαμε να αντιμετωπιστούν. Να λυθούν. Είναι εντυπωσιακό ότι δεν έχει γίνει σωστά η μεταγραφή 13 χρόνια πριν. Απίστευτα πράγματα. Ελληνικά πράγματα και απίστευτα μαζί. Καλημέρα και στον κύριο Κώστα Τσουκαλά, τον εργατολόγο. Καλημέρα και καλή αρχή στην εκπομπή σας. Λοιπόν, θα σας τον παραδώσουμε τον κύριο Μηταράκη, σε εσάς και στον κύριο στο Γιάννη τον Σαραντάκο. Θέλω να σας πω ότι έχουν έρθει πάρα πολλά μηνύματα από φίλους τηλεθεατές. Μόλις είπαμε ότι θα είσαστε εδώ και θέλω να ξεκινήσω με το θέμα που βάζει επίμονα και καλά κάνει και το βάζει ο Γιάννης. Με το θέμα των αναδρομικών. Τι θα γίνει με τα αναδρομικά των συνταξιούχων. Φωνάζουν οι συνταξιούχοι και περίπου λένε ότι τώρα πετάτε το θέμα στις κανένες. Λέτε οι δικαστικές αποφάσεις θα εφαρμοστούν με μια λογική και μια προσοχή κτλ. Και όλο αυτό δεν μυρίζει καλά πράγματα. Μυρίζει καλά πράγματα, κύριε Παυλόπουλε. Η πραγματικότητα είναι ότι περιμένουμε να δούμε και τις τελικές αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας για να κλείσει αυτό το θέμα και να οριστικοποιηθεί ποια είναι τα οφειλόμενα από το ελληνικό δημόσιο. Υπάρχουν διαφορετικές ερμηνείες, διαφορετικές απόψεις. Πρέπει η πολιτεία να δει ποια είναι η τελική απόφαση της δικαστικής εξουσίας. Θέλω να πω ότι είναι δεδομένο σε μια ευνομούμενη δημοκρατία ότι η εκτελεστική εξουσία θα συμμορφωθεί απολύτως στις αποφάσεις της δικαστικής. Αυτό, κύριε Παυλόπουλε, είναι δεδομένο. Από εκεί και πέρα θα πρέπει να γίνει η αποπληρωμή των αναδρομικών σε ένα εύλογο αλλά και σύντομο συγχρόνως χρονικό διάστημα, ώστε να μην επηρεάσει την ομαλή λειτουργία του ασφαλιστικού συστήματος, να μην επηρεάσει σε καμία περίπτωση τις καταβολές των κανονικών μηνιαίων συντάξεων στους δικαιούχους. Σας καλύπτει η απάντηση. Θέλω να πω το εξής. Ναι. Απόφαση του ΣΤΕ εκκρεμεί για τον νόμο Κατρούγκαλου. Μάλιστα. Τους νόμους που έχουν εκκριθεί αντισυνταγματικοί, το νόμο 4093 και το νόμο 4024, έχει βγει απόφαση του ΣΤΕ το 2015. Αυτή ορίζει ότι από εκεί και μετά, αναδρομικά δεν έχει εφαρμογή, το ορίζει ρητά η απόφαση. Από εκεί και μετά όμως τα ποσά οφείλονται. Ο νόμος Κατρούγκαλου αναφέρει ότι η εφαρμογή του επανυπολογισμού είναι 1η Γενάρη 19. Άρα το κομμάτι 16-18, κατά τη γνώμη μου, σαφώς μπορεί να έχει το Υπουργείο μια άλλη ερμηνεία, είναι σαφές ότι οφείλεται. Σε αυτό, τι ακριβώς περιμένει από την απόφαση. Ο νόμος Κατρούγκαλου είναι ένα άλλο ποσό, πράγματι. Δεν έχει βγει απόφαση. Δεν λέει κανείς να επιστραφούν τα χρήματα αυτά, αν δεν εκδοθεί απόφαση. Τι θα γίνει όμως με τις προηγούμενες αποφάσεις. Η ερμηνεία που είπατε για πρώτη-πρώτη του 19 είναι μία άποψη. Υπάρχουν απόψεις ότι από την ψήφιση του 43-87. Άρα σίγουρα οφείλεται το 11μηνο. Υπάρχουν διαφορετικές απόψεις για ποιες περιόδους αφορούν αυτά τα αναδρομικά. Αν δεν τελεσιδικήσει, και από ό,τι αντιλαμβανόμαστε, θα τελεσιδικήσει πολύ σύντομα αυτό το θέμα. Άρα εντός των πρώτων 2-3 μηνών της σημερινής κυβέρνησης, να έχουμε μια οριστική εικόνα, να έχουμε μια οριστική εικόνα των ποσών που απαιτούνται. Γιατί ξέρετε, μπορεί να κάνουμε ένα προγραμματισμό για κάποιες παλιές αποφάσεις. Είναι σαφές το νομοσυνομικό, έχετε απόλυτα δίκιο, Υπουργέ. Να σας πω όμως κάτι και σε αυτό. Αν δεν έχεις τη συνολική εικόνα όλων των οφειλών και ξέρεις απλώς τι χρωστάς από μια συγκεκριμένη δίκη, άλλο προϋπολογισμό θα κάνεις αν χρωστάς μόνο αυτά, τα οποία θα τα πληρώσεις φυσικά ταχύτερα, άλλο υπολογισμό θα κάνεις αν χρωστάς και από άλλες δίκες και το συνολικό ποσό είναι κάπως μεγαλύτερο, θα κάνεις ένα άλλο υπολογισμό. Άρα η πολιτική απόφαση είναι δεδομένη και αυτονόητη ότι θα συμμορφωθούμε στις δικαστικές αποφάσεις. Περιμένουμε λοιπόν να δούμε τα τελικά αποφάσεις στο Συμβούλιο της Επικρατείας και από εκεί και πέρα φυσικά το Υπουργείο Εργασίας μαζί με το Υπουργείο Οικονομικών θα καθορίσουμε τη διαδικασία πληρωμής αυτών των αναδρομικών. Εμείς βλέπουμε και πίσω μας τον Αρχιεπίσκοπο Ιερώνυμο στο 31ο Δημοτικό Σχολείο των Αχαρνών, στις Αχαρνές. Έχει πάει για τον αγιασμό. Και η αναπληρώτρια Υπουργός Παιδείας, η κυρία Σοφία Ζαχαράκη. Ωραία, θα πάρουμε γεύση μόλις ξεκινήσει ο αγιασμός με τον Αρχιεπίσκοπο, τον κύριο Ιερώνυμο. Τώρα, τι γίνεται με τις συντάξεις κυρίας, κύριε Υπουργέ. Πριν πάμε σε αυτό, να κάνω. Κύριε Μηταράκη, ισχύει η εντολή Αξιόγλου προς τις υπηρεσίες του Υπουργείου να εξαντλούν τα ένδικα μέσα απέναντι στους συνταξιούχους που προσφεύγουν στη δικαιοσύνη? Κοιτάξτε, πλέον οι υποθέσεις που αφορούν τους συνταξιούχους πλέον είναι στο ανώτατο δικαστήριο. Το Συμβούλιο της Επικρατείας θα δώσει τις καταθέσεις. Η ελληνική πολιτεία θα εξαντλεί τα ένδικα μέσα. Εννοείται ότι υπάρχουν και ατομικές προσφυγές. Υπάρχουν ατομικές προσφυγές, οι οποίες όμως. Θα εξαντλεί τα ένδικα μέσα το Υπουργείο σας. Το ελληνικό δημόσιο πάντα ασκεί έφεση σε αποφάσεις που είναι εις βάρος του. Αυτό δεν αφορά μόνο το Υπουργείο Εργασίας, αφορά όλα τα Υπουργεία για την προστασία του δημοσίου συμφέροντος. Άρα, ορθά είπε ο κάτοχός σας, είχε δώσει αυτή την οδηγία. Κοιτάξτε, το θέμα δεν είναι στα πρωτοβάθμια δικαστήρια, τι συμβαίνει και στα δευτεροβάθμια. Εδώ η υπόθεση πλέον είναι μια υπόθεση που αφορά τη συνταγματικότητα ενός νόμου και τελικά θα κριθεί στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Αν το Συμβούλιο της Επικρατείας αποφασίσει θετικά, αντιλαμβάνεστε ότι και οι προηγούμενες υποθέσεις. Προσφεύγει ο συνταξιούχος ο κ. Άκης Παυλόπουλος και δικαιώνεται. Εγώ δεν προσφεύγω. Γιατί δεν
έχω τα έξοδα, δεν έχω τη δυνατότητα. Οχυρώνομαι πίσω από την απόφαση για τον κύριο Παυλόπουλο ή θα πρέπει να προσφύγω και εγώ, αν θέλω να δικαιωθώ? Μόνο είναι του ΣΤΕ. Στις αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας είχαν ληφθεί συγκεκριμένες, είχαν δοθεί συγκεκριμένες απαντήσεις. Το ελληνικό δημόσιο θα λειτουργήσει για το ελληνικό δημόσιο το δεδικασμένο? Ή θα περιμένετε να προσφύγουν όλοι οι συνταξιούχοι που έχουν θέμα και να γίνει μια βιομηχανία αγωγών με αποτέλεσμα να πλουτίζουν κάποιοι δικηγόροι και στο τέλος να καθυστερεί αυτή η διαδικασία? Κοιτάξτε, η απάντηση σε αυτό είναι ότι το Συμβούλιο της Επικρατείας θα κρίνει αν κάποιες υποθέσεις έχουν δικαίωμα να προσφύγουν νέοι ή όχι. Αν κρίνει ότι έχουν δικαίωμα να προσφύγουν νέοι, το λογικότερο είναι να προσπαθήσουμε να αποφύγουμε αυτό που είπατε τώρα, τη βιομηχανία προσφυγών, για να μην. Κάποιοι έχουν γίνει πλούσιοι, θέλω να σα πω. Το ξέρω και το γνωρίζω πολύ καλά. Θα προσπαθήσουμε να αποφύγουμε να δημιουργηθεί αυτή η βιομηχανία. Αν το Συμβούλιο της Επικρατείας κρίνει ότι για κάποιες συγκεκριμένες υποθέσεις δεν υπάρχει δυνατότητα νέων προσφυγών, από εκεί πέρα γίνουν, δεν γίνουν, το δημόσιο θα εφαρμόσει την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας. Ερώτηση τηλεθεατή. Για τις τάξεις χειρίας με ρωτήσατε. Ναι, παρακαλώ. Να το πω. Παρακαλώ. Και μια ερώτηση μετά για τις τάξεις χειρίας σημαντική. Να την κάνετε, κύριε Τσουκαλά, ορίστε. Να πω δύο πράγματα για τις τάξεις χειρίας. Πρώτον, μην μας πείτε μόνο ότι δεν είναι έτοιμο το λογισμικό. Είναι έτοιμο το λογισμικό. Όχι, είναι έτοιμο το λογισμικό. Το είχαμε ακούσει από τον κύριο Πετρόπουλο. Είναι έτοιμο. Ως δικαιολογία. Θα σας πω κάτι. Όταν αναλάβαμε εμείς τον Ιούλιο, είδαμε ότι παρότι είχε ψηφιστεί η επαναφορά των συντάξεων χειρίας στην προ-Κατρούγκαλο εποχή. Ξέρετε, τότε που ήταν η Σάμαρο Βενιζέλη και μας κατηγορούσαν ότι είμαστε ανάλγητοι, ήρθε μετά ο νόμος Κατρούγκαλου και πετσόκοψε τις συντάξεις χειρίας. Είχε ξεσηκωθεί η κοινωνία σε αυτό. Δεν ξέρετε, το δικάμε μόνο εμείς. Ξεσηκώθηκε η ελληνική κοινωνία. Προεκλογικά ο ΣΥΡΙΖΑ το διόρθωσε, αλλά δεν υπέγραψε τις εντολές προς τον ΕΦΚΑ για να υλοποιήσει το λογισμικό και να εκτελέσει την απόφαση. Το υπογράψαμε τις πρώτες μέρες. Είχαμε πει τέλη Σεπτεμβρίου θα πληρωθούν συντάξεις. Ναι, θα πληρωθούν. Με πληροφορούν και προχτές που ξαναεπιβεβαιώσαμε, θα πληρωθούν κανονικά τέλη Σεπτεμβρίου. Υπήρχε μια ειδική περίπτωση που θα τη συζητήσουμε και σήμερα, γιατί στη Βουλή έχει έρθει το νομοσχέδιο για την κύρωση της ΠΝΠ για το μάτι. Είχε ψηφίσει η προηγούμενη κυβέρνηση μια ειδική διάταξη για τα θύματα, για τις χείρες φυσικών καταστροφών, αλλά και πάλι δεν είχαν προβλέψει την απαραίτητη εγκύκλιο, την οποία υπογράψαμε 2 Αυγούστου. Τώρα, λίγες μέρες δηλαδή μετά που αναλάβαμε, και αυτές οι ειδικές περιπτώσεις των συντάξεων κυρίας που αφορούν το μάτι μπορούν τώρα να αρχίσουν να εκδίδονται. Ερωτούν τι θα γίνει με τις καθυστερήσεις στο να βγουν οι συντάξεις. Γιατί ακούσαμε και τον κύριο Βρούτση που είπε ότι όλα αυτά θα αλλάξουν σύντομα, ακριβώς το 20. Να πούμε μια πραγματικότητα. Προχωράει εννοώ αυτό. Να σου πω μια πραγματικότητα. Όταν αποφάσισε η προηγούμενη κυβέρνηση να ενοποιήσει τα ασφαλιστικά ταμεία στον ΕΦΚΑ, ήταν ταχύτατη στο να αλλάξει τις ταμπέλες έξω από τα κτίρια με αυτό το όμορφο, θα έλεγα, λόγο του ΕΦΚΑ, αλλά μέχρι εκεί. Έχουμε ακόμα 22 ανεξάρτητα πληροφοριακά συστήματα, τα οποία δεν επικοινωνούν καθόλου μεταξύ τους. Διαδοχικές παράλληλες συντάξεις, ακόμα πάμε με φακέλους, αλληλογραφία, ταχυδρομείο, που απαιτεί μήνες και μήνες. Πόσες είναι αυτές που είναι εκκρεμίσεις? Υπολογίζει 400.000. Υπολογίζει πάνω από 400.000. Λέτε ψέματα, λέει ο ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ λέει τις τελευταίες ημέρες βγαίνουν σε όλα τα επίπεδα τα κορυφαία στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, από τον κύριο Τζανακόπουλο μέχρι τον κύριο Σκουρλέτη και όλους τους υπόλοιπους, και λένε ότι διαμορφώνεται, σπεκουλάρεται και διαμορφώνεται ψευδή εικόνα. Λένε υπάρχει αυτό που λέει η κυβέρνηση. Ο Γιάννης Βρούτσης. Και λένε ότι το κάνετε αυτό προκειμένου να καλύψετε την άλλη επιλογή σας να καταργήσετε την αιτιολογημένη απόλυση. Την ανάρτηση της αιτιολογίας της απόλυσης. Αυτά είναι δύο θέματα που δεν συνδέονται μεταξύ τους. Ναι, λένε ότι... Και ευχαρίστως να μιλήσουμε για το θέμα της απόλυσης. Ναι. Αλλά ως προς το θέμα των εκκρεμών συντάξεων. Να απαντήσεις στην κυρία Κουτοκόη όμως. Ναι, εκκρεμή συντάξεων είναι το θέμα και να σας πω κάτι. Μου λέτε τι παραλάβατε, ότι αυτό και αυτό. Πρέπει να ξεκινήσω από κάποιον. Αυτό το παραλάβατε, λέτε εσείς. Πότε θα προλάβουμε, πότε? Λοιπόν, περιμένει απάντηση ο κόσμος για αυτό. Θα σας απαντήσω. Δεν υπάρχει καμία ερώτηση που δεν θα απαντήσω. Καταρχήν, ο Γιάννης Βρούτσης προκάλεσε το ΣΥΡΙΖΑ να καταθέσουν οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ επίκαιρη επερώτηση στη Βουλή για το θέμα των εκκρεμών συντάξεων για να απαντήσουμε συγκεκριμένα. Ακόμα την περιμένουμε αυτή την επίκαιρη επερώτηση. Αν οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ διαφωνούν, αντί να το λένε στα κανάλια, να το λένε και στα κανάλια, ας έρθουν στη Βουλή να καταθέσουν επίκαιρη επερώτηση προς τον Υπουργό Εργασίας για να απαντήσουμε συγκεκριμένα για αυτό το θέμα. Δεύτερον, έχουμε βάλει δύο συγκεκριμένους στόχους. Το καλοκαίρι του 20 να μπορούμε να εκδίδουμε το 1/3 των συντάξεων αυθημερών. Και το καλοκαίρι του 2021 αυτό να φτάσει στο 90% των συντάξεων. Αυτά τα μηχανογραφικά συστήματα, αν δεν ενοποιηθούν και δεν λειτουργήσουν σωστά, ενισχύουμε αυτή τη στιγμή με προσωπικό και προχτές υπογράψαμε μια απόφαση 86 επιπλέον υπάλληλοι να μπουν στα τμήματα εκδόσεων συντάξεων για να επιταχύνουμε τις παλιές συντάξεις. Γιατί είχε φύγει πάρα πολύ προσωπικό στον ΕΦΚΑ από τις ομάδες που βγάζαν συντάξεις. Το γενικό λογιστήριο, ειδικά, υπάρχει τεράστιο πρόβλημα. Το γενικό λογιστήριο υπάρχει τεράστιο πρόβλημα και
υπογράφουμε τις επόμενες μέρες κοινή υπουργική απόφαση με το Υπουργείο Οικονομικών για να φέρουμε και εκεί επιπλέον κόσμο για να προχωρήσουν στο πρώην Γενικό Ληστείο του Κράτους να εκδίδουν συντάξεις. Αλλά η πραγματικότητα, να μην γελιόμαστε, η λύση είναι η σωστή λειτουργία ενός μηχανογραφικού συστήματος. Να σας πω ένα παράδειγμα που το έχουμε ζήσει όλοι. Το Υπουργείο Οικονομικών πριν 10 χρόνια περίμενε στην ουρά για να στείλει με το ταχυδρομείο τη φορολογική σου δήλωση. Στο ΚΕΠΙ, όπως λεγότανε, εκατοντάδες υπάλληλοι τα περνάγαν στο κομπιούτερ και τρεις μήνες μετά σου ερχόταν ένα καθαριστικό με το ταχυδρομείο. Το Υπουργείο Οικονομικών το έκανε αυθημερό. Άρα, για να απαντάμε στην κυρία Κουτροκόη, το 2020, το καλοκαίρι, θα μπαίνει κάποιος, θα κάνω την σύνταξή μου και θα την παραλαμβάνω. Επιτόπου. Επιτόπου. Όπως παίρνει το καθαριστικό της εφορίας τώρα από το τάξη. Σε μία ημέρα. Την ίδια στιγμή, μόλις το βάλει στο σύστημα. Χαμογελάει τώρα. Δεν το πιστεύει. Να σα πω κάτι. Όχι, δεν καθόλου. Αν εννοεί τις πολύ απλές συντάξεις που είναι μόνο ΙΚΑ για παράδειγμα, αυτές πιο εύκολα θα ξεκινάμε. Ο Μιλιαδίνο Τσουκαλά επίση είναι. Έχουμε επιλέξει τις κατηγορίες που είναι το 34% των εκδιδόμενων συντάξεων. Αυτό μπορούμε να το κάνουμε φέτος. Έχουν ένα ταμείο. Και να φτάσουμε στο 90%. Θα μείνει ένα 10% το οποίο δύσκολα θα μηχανογραφηθεί. Παραδείγματος χάρη, Έλληνες εργαζόμενοι που έχουν δουλέψει και 5 χρόνια της ζωής τους στην Ιταλία. Εκεί χρειάζεται μια αλληλογραφία με την Ιταλία. Αλλά και σε αυτό τώρα ξεκινάμε τη διαδικασία της ηλεκτρονικής διασύνδεσης της Ελλάδος με το πανευρωπαϊκό σύστημα ανταλλαγής. Αγγλικά το 10% και μετά. Και πάρα πολύ. Και δεν παίρνουν και προσωρινή σύνταξη. Ναι. Όσοι εκκρεμεί χρόνος εξωτερικού. Και είναι και απειροελάχιστο. Να σου πω λοιπόν ένα νέο. Να σου πω λοιπόν ένα νέο, επειδή τα παρακολουθείς πολύ συστηματικά τα θέματα αυτά. Μπαίνουμε στη διαδικασία τώρα να διασυνδεθούμε και εμείς με το ευρωπαϊκό ηλεκτρονικό σύστημα, ώστε να μπορεί και η Ελλάδα να πληροφορείται από άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ήθελε κάτι ο κύριος Τσουκαλάς για τις συντάξεις χειρίας. Για τις χειρίες υπήρχε μια διάταξη σημαντική, θετική, του Μαΐου, όπου έλεγε ότι πλέον τα ορφανά θα λαμβάνουν σύνταξη έως τα 24 ανεξάρτητα αν σπουδάζουν ή όχι. Ο νόμος ήταν ασαφής ποιους αφορά, έλεγε τα ορφανά. Βγαίνει υπουργική απόφαση, η οποία λέει ότι αφορά μόνο, δεν ξέρω αν το γνωρίζετε κύριε Υπουργέ, τους θανάτους που έχουν συμβεί από την ισχύ του νόμου Κατρούγκαλου. Τι λέει δηλαδή, ότι αν κάποιος πέθανε πριν το Μάιο του 2016, το παιδί του δεν θα πάρει σύνταξη ορφανική αν δεν σπουδάζει στα 24, ενώ αν έχει αποβιάσει ο πατέρας του στο διάστημα Μάιος 16 έως τώρα, θα λάβει. Αυτό αντιλαμβάνεσαι ότι υπάρχει αυτή μια ανισότητα. Δεν είναι δικά μου, είναι προκατό. Η απόφαση νομίζω, δεν είμαι σίγουρος ότι είναι της κυβέρνησής σας. Νομίζω όμως. Επιφυλάσσομαι. Δεν έχω δώσει, ή μπορεί και να είναι απόφαση του ΕΦΚΑ, να μην είναι καν του Υπουργείου. Για να μην είναι ειλικρινής, δεν το έχω πρόχειρο. Την είδα λέει ρητά ότι αφορά μόνο όσους είναι από 13 Μαΐου και μετά. Μπορεί και να σας τη στείλω. Μπορεί και να είναι του ΕΦΚΑ και να μην είναι του Υπουργείου. Ο νόμος είχε βγει το Μάιο, νομίζω δεν είχε βγει κάποια αντίκληση. Αυτό έχετε δίκιο, θα το δω. Όπως θα σας πω, χθες ήρθαν οι συνδικαλιστές και με είδανε, που δουλεύουν στα ταμεία, και μου θέσαν μια πολύ ειδική περίπτωση. Ορφανά που έχουν χάσει και τους δύο γονείς, από τροχαίο παραδείγματος χάρη, ναι, παίρνουν 25% της σύνταξης. Φαντάζεστε ένα μικρό παιδί το οποίο πάει σε συγγενείς να μεγαλώσει, παίρνει μόνο το 25%. Και αυτή είναι μια ειδική περίπτωση, σπάνια, αλλά ειδική, αλλά πρέπει να το δούμε και να το εξισώσουμε κάπως με τις συντάξεις χειρίας. Υπάρχουν πάντα ειδικές περιπτώσεις. Ο στόχος είναι όπου είναι εφικτό να βελτιώνουμε τις διατάξεις προς όφελος των πολιτών. Μάλιστα. Τώρα, θέλουμε ένα σχόλιο για την ιστορία που έχει προκύψει με τους μετακλητούς υπαλλήλους. Πού τους βρήκατε αυτούς, πόσους βρήκατε? Νομίζω έχουν δοθεί κάποια στοιχεία. Ναι. Να σας πω την αλήθεια, δεν είμαι ενήμερος για τα ακριβή στοιχεία που υπάρχουν. Ναι. Πάντως, από ό,τι έχει προκύπτει και στο δικό μας Υπουργείο, υπήρχε μια υπέρβαση δαπανών γύρω στα 2 εκατομμύρια σε σχέση με την προηγούμενη περίοδο, ναι, της Υπουργίας Γιάννη Βρούτση με πρόσληψη επιπλέον μετακλητών. Τώρα, με τον νόμο του επιτελικού κράτους, καταργήθηκε το δικαίωμα των Υπουργών να προσλαμβάνουν με συμβάσεις μετακλητούς υπαλλήλους πέρα του πολύ στενού ορίου που έχει δώσει τώρα ο νόμος του επιτελικού κράτους, με αποτέλεσμα να υπάρχει ένας γενικότερος περιορισμός των μετακλητών και με την κατάργηση βέβαια πολλών γενικών γραμματιών, αντίστοιχα μια κατάργηση των μετακλητών θέσεων. Συγγνώμη, δεν σταματούν τα ερωτήματα. Πότε θα δοθεί το επικουρικό στους δικαιούχους του 2015 έως σήμερα? Οι επικουρικές συντάξεις εκδίδονται. Από εμάς δεν υπάρχουν εκκρεμότητες από άποψη ερμηνευτικών εγκυκλίων. Υπογράφεται εντός του έτους και ο ενιαίος κανονισμός του ΕΤΕΕΠ, το οποίο εκκρεμούσε εδώ και χρόνια. Υπάρχουν εκκρεμότητες στην έκδοση επικουρικών συντάξεων, όπως υπάρχουν εκκρεμότητες στην έκδοση των κυρίων. Είναι το θέμα που συζητάγαμε και πριν.
Κύριε Τσουκαλά. Είναι μέσα στις 400 και χιλιάδες που υπάρχουν. Υπουργικές, ο υπουργός έχει δίκιο ότι εκδίδονται το 2015. Απλά τι πρόβλημα υπάρχει. Επειδή καθυστέρησαν να εκδοθούν 2-2,5 χρόνια, να αρχίσουν να εκδίδονται οι επικουρικές, εκδίδονται πάλι εκείνες που έχουν μόνο ΕΤΕΑΜ, για παράδειγμα, εκείνες που έχει μόνο ένα επικουρικό ταμείο, εκείνες που έχει διαδοχική ασφάλιση, εκεί έχουμε καθυστερήσεις που πλέον άνθρωποι περιμένουν 4-5 χρόνια. Να πούμε όμως στον κόσμο γιατί συμβαίνει αυτό. Τώρα τελευταία βγήκαν οι αποφάσεις και πριν τον Κατρούγκαλο. Μάλιστα. Τώρα έχουν ξεκινήσει και βγαίνουν το 2015, αλλά με πάρα πολύ αργούς ρυθμούς. Τελευταία φράση, κύριε Υπουργέ, να σας χαιρετήσουμε. Να πούμε πάνω σε αυτό όμως γιατί έγινε. Γιατί υπήρχε ένα πάγωμα περίπου 3 χρόνια που η προηγούμενη κυβέρνηση δεν είχε εκδώσει τον κανονισμό για την έκδοση των επικουρικών, τη νέα φόρμουλα του νόμου Κατρούγκαλου. Μετά από τεράστιες πίεσεις αυτό έγινε και τώρα έχει δημιουργηθεί μια πολύ μεγάλη ουρά, όπως πολύ σωστά είπατε. Υπουργέ, και βέβαια, θυμάστε, είχαμε μια καθυστέρηση άλλα 2 χρόνια, γιατί πάλι ψάχναμε τρόπο υπολογισμού σε επικουρικές. Δηλαδή, οι επικουρικές έχουν δεινοπαθήσει σε όλο το μνημονιακό χρόνο, γιατί πάντα ψάχναμε ένα τρόπο υπολογισμού. Πάντως, πάνω σε αυτό να πω μια τελευταία λέξη. Πρώτη προτεραιότητα που έχουμε αυτή τη στιγμή στη Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων να εκδώσουμε κάθε εκκρεμή εγκύκλιο που υπήρχε και να απαντήσουμε κάθε εκκρεμές ερώτημα του ΕΦΚΑ. Σας και το κάνουμε μεγάλη ταχύτητα τώρα. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Υπουργέ. Ευχαριστούμε πολύ και τον κύριο Τσουκαλά.